επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι από την Τετάρτη. Ο διακεκριμένος Γιαννιώτης ακαδημαϊκός και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, Ευθύμιος Καξίρας. Σε μια συγκινητική τελετή, το απόγευμα της Τετάρτης, στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλια στο Πανεπιστήμιο, η Πρίτανης Άννα Μπατιστάτου και ο κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών Γεώργιος Φλούδας περιένδυσαν το τιμόμενο πρόσωπο με την τίβενο του Πανεπιστημίου, υπό το θερμοχειροκρότημα των παρισταμένων. Μεταξύ αυτών και πολλοί συμμαθητές του Ευθύμιου Καξίρα στη Ζωσιμαία Σχολή, από την τάξη που αποφύτησε το 1977. Ο κύριος Καξίρας είναι καθηγητής θεωρητικής και εφαρμοσμένης φυσικής στο Χάρβαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κυρία Μπατιστάτου αναφέρθηκε στην ακαδημαϊκή του διαδρομή και στο ερευνητικό του έργο, ενώ ο έπαινος του τιμόμενου έγινε από τον κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών Γεώργιο Φλούδα και η ανάγνωση των κειμένων του ψηφίσματος από τον πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής καθηγητή Σαμουήλ Κοέν. Τελετή αναγόρευσης του διακεκριμένου καθηγητή του Τμήματος Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής της έδρας John Hasbrook Van Vleck, καθηγητή εφαρμοσμένων μαθηματικών στη Σχολή Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ως επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αξιότιμη κύριε Καξίρα, η αναγόρευσή σας σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου μας συνιστά μια ελάχιστη πράξη αναγνώρισης του πολυσήμαντου επιστημονικού σας έργου, καθώς και της διδακτικής και ερευνητικής σας προσφοράς. Παράλληλα, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να εντάξει στους κόλπους του μια προσωπικότητα του δικού σας Βεληνεκούς. Και προσπαθεί να κάνει να αντίξει διεπιστημονικές συνεργασίες με την χώρα μας. Με τις μέσους τοπικές διαστάσεις, με τη χρήση στατιστικής μηχανικής και με το μακρόκοσμο, το συνεχέστητα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στον κόσμο ερευνητές οι οποίοι δουλεύουν σε κάθε ένα από αυτά τα πεδία ξεχωριστά. Κάποιοι ασχολούνται με τις νανοδιαστάσεις, περιγραφή των συστημάτων σε νανοδιαστάσεις. Άλλοι ασχολούνται με μεσοσκοπικές διαστάσεις. Η θέση μου είναι ουσιαστικά σε τέσσερα διαφορετικά τμήματα. Αρχίζει κυρίως με το τμήμα φυσικής που ανήκει στη Σχολή Τεχνών και Επιστημών και επίσης με το τμήμα εφαρμοσμένης φυσικής και εφαρμοσμένων μαθηματικών που ανήκουν και τα δύο στη Σχολή Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και έχω επίσης μια θέση συνεργαζόμενο επιστήμονα και affiliate με το τμήμα χημίας και χημικής βιολογίας επίσης στη Σχολή Τεχνών και Επιστημών. Συνήθως αναφέρω μόνο το πρώτο και το δεύτερο, γιατί αυτά είναι τα τμήματα στα οποία διδάσκω. Αλλά οι θέσεις μου και στα άλλα δύο τμήματα με βοηθούν πάρα πολύ στο ερευνητικό έργο, γιατί υπάρχει τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιο όπου υπηρετώ το πνεύμα συνεργασίας και εργασίας σε διαφορετικούς τομείς με πολλούς συναδέλφους, αλλά και φοιτητές από άλλα τμήματα. Και αυτό νομίζω είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πολύπλοκα προβλήματα που απασχολούν την επιστήμη, αλλά και την τεχνολογία και την κοινωνία.